Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν έχεις γνωρίσει τη δίδυμη φλόγα σου? Στο σημερινό βίντεο θα σου δώσω 11 ξεκάθαρα σημάδια ότι την έχεις γνωρίσει. Το πρώτο σημάδι ότι μπορεί να είσαι τη δίδυμη φλόγες είναι ότι αυτό το άτομο το αισθάνεσαι τελείως οικείο. Ακόμα και αν έχετε μόλις γνωριστεί για πρώτη φορά. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι δίδυμες φλόγες δημιουργούνται σαν ένα και μοιράζονται την ίδια συνείδηση. Οπότε κυριολεκτικά το να γνωρίζει τη δίδυμη φλόγα σου είναι το ίδιο με το να γνωρίζει τον εαυτό σου, αλλά σε άλλο σώμα. Οπότε γι' αυτό πάντα θε αισθάνεσαι αυτή την τεράστια οικειότητα με αυτό το άτομο. Και μπορεί να σκεφτεί ότι ίσω έχουμε γνωριστεί σε προηγούμενη ζωή ή κάτι τέτοιο, αλλά αυτή η οικειότητα είναι ένα πολύ ισχυρό σημάδι. Δίδυμη φλόγα. Το δεύτερο σημάδι είναι ότι οι βαθύτερε αξίε σα ταυτίζονται απόλυτα. Αν είσαι ένα άτομο το οποίο είναι πολύ ειλικρινέ και πιστεύει στην ειλικρίνεια, τότε το ίδιο θα κάνει και διδύμη φλόγα σου. Θα έχει αυτή ακριβώ τη συμπεριφορά. Και αυτό ισχύει για οποιαδήποτε βαθύτερη αξία. Αυτό σημαίνει γιατί μοιράζεται την ίδια συνείδηση και είστε ένα ουσιαστικά. Οπότε, πότε προφανώ έχετε τι ίδιε αξίε. Γιατί θεωρείτε τέτοια πράγματα ότι είναι σημαντικά. Το να ξεκαθαρίσει ποιε είναι οι δικέ σου βαθύτερε αξίε είναι ένα πολύ εύκολο τρόπο να αναγνωρίσει τη διεδημή φλόγα σου. Γιατί ουσιαστικά έχει έναν οδηγό, όπου σου λέει ξεκάθαρο ότι αυτό το άτομο έχει αυτέ τι αξίε. Οπότε ξέρει τι να περιμένει από τη συμπεριφορά αυτού του ατόμου. Έτσι ώστε να αναγνωρίσει τη διδήμη σου φλόγα πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα από το να μην ξέρει ποιε είναι οι αξίε σου. Το τρίτο σημάδι διαδήμη φλόγα είναι ότι επιθυμείτε να έχετε παρόμοιε εμπειρίε από τη ζωή σα. Οπότε, άμα μιλήσετε για τη ζωή σα και σχετικά με το τι έχετε περάσει, μπορεί να παρατηρήσει ότι έχετε πάρα πολλέ ομοιότητε και ότι έχετε αρκετέ παρόμοιε εμπειρίε. σω μπορεί να μην είναι οι ίδιε, γιατί δεν είστε το ίδιο ακριβώ άτομο. Το κάθε άτομο σε μια ένωση διαδήμη φλόγα έχει κάποια μοναδικά στοιχεία. Αλλά μπορεί να παρατηρήσει, για παράδειγμα, ότι αν έζησε στο εξωτερικό για κάποιο διάστημα, ίσω το κάνει και η σου. Μπορεί σε διαφορετική χώρα, αλλά Άλλοι υπάρχει αυτή η ομοιότητα, ή μπορεί να έχετε επιλέξει παρόμοια επαγγέλματα και παρόμοιε σπουδέ. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει αυτή η επιθυμία να έχετε παρόμοιε εμπειρίε. Ακόμα και αν δεν είχατε γνωριστεί πριν από, α πούμε, χθε, μπορεί να παρατηρήσει ότι υπάρχουν αυτέ οι ομοιότητε χωρί να τι είχατε καν στην Το τέταρτο σημάδι διδήμευση φλόγα είναι ότι, αν αυτό το άτομο είναι όντω αυτό που ισχυρίζεται ότι είναι, τότε δεν θα μπορούσε να υπάρχει άλλο άτομο για σένα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι έχετε συζητήσει τις αξίες σας, τα οραματά σας, πώς θέλετε να είναι η ζωή σα και ότι ταιριάζετε και ταυτίζεστε 100%. -100. Για παράδειγμα, αν θέλει να κάνει οικογένεια, αυτό το άτομο θέλει και αυτό να κάνει οικογένεια. Και μετά από τη συζήτηση θα είναι πολύ εύκολο να αποφασίσετε και τι λεπτομέρειε αυτό. Για παράδειγμα, πόσα παιδιά θα κάνετε, άμα θα έχετε κατοικίδια και ούτω καθεξή. Το πέμπτο σημάδι, ότι μπορεί να είστε δίδυμε φλόγε, είναι ότι έχει δώσει αρκετέ ευκαιρίε αυτό το άτομο να αποκαλύψει ποιο πραγματικά είναι και σε κάθε μία από αυτέ τι ευκαιρίε, αυτό το άτομο σου αποκαλύπτει ότι είναι όντω το τέλειο άτομο για σένα. Αυτό σημαίνει ότι του έχει δώσει κάποιο χρόνο και έχετε περάσει κάποια πράγματα μαζί, έτσι ώστε μπορεί να καταλάβει άμα πιθανότατα σου έχει πει ψέματα, έτσι ώστε να σε κρατήσει, ή άμα αυτό το άτομο δεν ήταν σίγουρο για κάποια πράγματα, να έχει αποφασίσει πλέον. Και αυτέ οι αποφάσει ταυτίζονται με τι δικέ σου. Η διαφορά τη διέτοιμη φλόγα με οποιαδήποτε άλλη σχέση είναι ότι πάντα αυτό το άτομο όταν παίρνει τι δικέ του αποφάσει πάντα θα ταυτίζονται με τι δικέ σου τα σημαντικά θέματα. Και πάντα θα ανακαλύπτεται ότι ταιριάζεται 100%. -100%. Ακόμα και αν αλλάζετε σαν άνθρωποι με το πέρασμα του χρόνου. Έκτο σημάδι, ότι μπορεί να είστε δίδυμε φλόγε, είναι ότι το πνευματικό σου μονοπάτι πάντα σε πηγαίνει κατευθείαν σε αυτό το άτομο και ποτέ δεν σε παίρνει μακριά από αυτό το άτομο. Αυτό είναι από τα πάρα πολύ σημαντικά σημάδια τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για να καταλάβει αν αυτό το άτομο είναι η πραγματική σου δίδυμη φλόγα ή η ψεύτικη δίδυμη φλόγα. Αν παρατηρήσει ότι εσύ δουλεύει με τον εαυτό σου, κάνει την εσωτερική σου εργασία και είσαι σε πλήρη ευθυγράμμιση με το θήκο σου αυτό, αλλά αυτό το άτομο αντί να έρχεται πιο κοντά σου, φεύγει όλο και πιο μακριά, αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό σημάδι ότι μάλλον ήταν ψεύτικη δίδυμη φλόγα. Σε αντίθεση, η πραγματική σου δίδυμη θα έρχεται όλο και πιο κοντά σου. Ακόμα και αν υπάρχουν μπλοκαρίσματα και ακόμα και αν ίσω υπήρχε μια περίοδο διαχωρισμού επειδή δεν μπορούσατε να διαχειριστείτε το καθρέπτισμα που κάνατε το ένα τον άλλον. Οπότε σε γενικέ γραμμέ, πάντα όταν ακολουθεί το κάλεσμα του θεϊκό εαυτού σου, παρατηρίζω ότι αυτό το άτομο έρχεται όλο και πιο κοντά σου. Ένα μεγάλο κομμάτι τη σχέση μεταξύ δίδυμων φλογών είναι ότι βοηθούν η μία την άλλη στο πνευματικό του ταξίδι. Οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο ρόλο που έχει δίδυμο στη ζωή σου και που έχει εσύ στη ζωή τη δίδυμη σου. Έβδομο σημάδι, ότι μπορεί να είστε δίδυμο είναι ότι όσο περισσότερο βελτιώνει τον εαυτό σου, τόσο περισσότερο και αυτό το άτομο βελτιώνει τον εαυτό του. Μπορεί να μην έχετε μιλήσει για χρόνια, αλλά αφού συναντιέστε. Και δεν ότι εσύ έχει βελτιώσει τον εαυτό σου αρκετά, το ίδιο έχει κάνει και αυτό το άτομο την ίδια περίοδο. Ακόμα και αν δεν είχατε καμία επαφή και δεν το είχατε στην ουθία. Και αυτό σημαίνει γιατί οι διεδίμοι φλόγε επιλέγουν ω ένα. Οπότε κάθε φορά που κάνει εσύ την επιλογή να βελτιώνει τον εαυτό σου, το ίδιο κάνει και η διεδίμοι φλόγα σου. Επίση αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερο μαθαίνει τον εαυτό σου, τόσο περισσότερο και αυτό το άτομο μαθαίνει τον εαυτό του και πάντα ταυτίζεστε. Δεν υπάρχει ποτέ η πιθανότητα δηλαδή ότι μια μέρα θα χωριστεί γιατί θέλετε πολύ διαφορετικά πράγματα. Πάντα όσο βαθύτερα γνωρίζετε τον εαυτό σα, θα έρχεστε όλο και πιο κοντά. Όγδο σημάδι ότι μπορεί να είστε δίδυμε φλόγε είναι ότι η δίδυμη φλόγα σου πάντα θα αγαπάει εσένα και θα επιλέγει ένα πάνω από όλου του άλλου. Στο ταξίδι των δίδυμων φλογών σου μπορεί να έχει παρατηρήσει ότι η δίδυμη φλόγα σου ίσω είναι με άλλο άτομο, ότι ίσω τρέχει από σένα ή ότι είστε σε και βγαίνει με άλλα άτομα, μιλάει με άλλα άτομα. Όμω αυτό που συμβαίνει με τι πραγματικέ διεθνεί φλόγε είναι ότι ακόμα και αν βγαίνει με άλλα άτομα, αυτέ οι σχέσει θα είναι πολύ μικρέ. Γιατί υποσυνείδητα πάντα ουσιαστικά ψάχνει ένα σε αυτέ τι σχέσει. Και μπορεί να έχει παρατηρήσει το αντίθετο σε σένα, ότι ακόμα και αν προσπαθεί να ξεπεράσει αυτό το άτομο και κάνει ό,τι μπορεί, έχει βγει με άλλα άτομα, έχει κάνει άλλε σχέσει, δεν μπορεί ποτέ να το ξεπεράσει. Και δεν μπορεί ποτέ να ξεπεράσει αυτό το άτομο, όχι από κάποια έλλειψη που έχει, αλλά λόγω τη αγάπη που έχει για αυτό το άτομο. Οπότε, αν είσαι σε μια κατάσταση που δεν μπορείτε να ξεπεράσετε με τίποτα ένα τον άλλον, τότε αυτό είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό σημάδι ότι θα μπορούσατε να είστε δίδυμε φλόγε. Γιατί ποτέ δεν μπορεί να ξεπεράσει την πραγματική σου δίδυμη φλόγα και η πραγματική σου δίδυμη φλόγα δεν μπορεί να ξεπεράσει ποτέ εσένα. Πάντα θα ψάχνει εσένα και τα δικά σου χαρακτηριστικά σε οποιαδήποτε άλλη σχέση. Το ένα το σημάδι ότι μπορεί να είστε δίδυμε φλόγε είναι ότι η αγάπη που μοιράζεστε είναι τέλεια και ότι οι σχέσει σα είναι πάντα πολύ ισορροπημένοι. Μπορεί να καταλάβει ότι κάποιο είναι διεδημηφλόγο σου επειδή σε αγαπάει με ένα διωτελή αγάπη και όχι επειδή θέλει να κερδίσει ή να πάρει κάτι από σένα. Επίση, οι σχέσει σα είναι πάντα ισορροπημένοι σύμφωνα με τι δυνατότητε που έχει ο καθένα από εσά. Μπορεί αυτό να μην σημαίνει απαραίτητα ότι μοιράζεστε τι δουλειέ του σπιτιού 50-50 ή ότι μοιράζεστε και τα έξοδα του σπιτιού 50-50, αλλά πάντα νιώθει ότι σε αυτή τη σχέση και οι δύο δίνουν το 100% του το εαυτού του και σίγουρα δεν αισθάνεσαι ότι σαν να κάνει εσύ μόνο τα πάντα για να τη διατηρήσει. Η ισορροπία σε αυτή τη σχέση είναι πραγματική γιατί βασίζεται στο πώ έχετε σχεδιαστεί και στι δυνατότητε που έχει ο καθένα σα και όχι τόσο στο τι είναι κοινωνικά αποδεκτό ή σε κάποιο στερεότυπο. Το έκατο σημάδι ότι μπορείτε να είστε δίδυμε φλόγε είναι ότι είστε αυτόματα και πάρα πολύ γρήγορα εξαιρετικοί φίλοι. Και αυτό συμβαίνει για τον λόγο που αναφέραμε πριν, ότι οι δίδυμες φλόγες δημιουργούνται σαν ένα, οπότε είναι σαν να γνωρίζει τον εαυτό σου σε άλλο σώμα. Είναι πολύ εύκολο να εμπιστευτείς τη δίδυμη φλόγα σου, να ανοιχτείτε και να έχετε κάποιες συζητήσεις οι οποίες ίσως είναι λίγο πιο δύσκολες σε σχέση με άλλα άτομα που δεν θα μπορούσες ποτέ να ανοιχτείς για συγκεκριμένα πράγματα. Αυτή η φιλία που μοιράζεστε είναι μια εξαιρετική βάση για την ένωση μεταξύ διεδήμων φλόγων. Γιατί αν μπορείτε να έχετε αυτή την άνεση και αυτή την επικοινωνία, ακόμα και όταν έρθουν δύσκολε καταστάσει, θα μπορείτε να τι αντιμετωπίσετε πολύ πιο εύκολα, γιατί η σχέση σα βασίζεται σε κάτι το οποίο είναι ουσιαστικό και δεν είναι βασισμένη μόνο σε κάποιο συνέστημα το οποίο μπορεί να φύγει αύριο μεθαύριο. Όπω για παράδειγμα, αν η σχέση σα βασιζόταν μόνο στην έλξη. Και τελευταίο, το 11ο σημάδι ότι μπορεί να είστε διεδήμε φλόγε, είναι ότι αυτό το άτομο καθρεφτίζει 100%, -100 τι συμβαίνει μέσα σου. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο απαραίτητα με τι περιοριστικέ ιδέε ή τα τραύματα και τα μπλοκαρίσματά σου, γιατί προφανώ θα στα αντικατοπτρήσει και αυτά. Με πολύ ξεκάθαρο τρόπο, η δίδυμη φλόγα σου. Αλλά επίση και όλη την αγάπη που δίνει στον εαυτό σου θα στα αντικατοπτρήσει και αυτή. Οπότε δεν είναι κάτι απαραίτητα αρνητικό το καθρέπτισμα, αλλά είναι και για τα αρνητικά και για τα θετικά. Οπότε, για παράδειγμα, αν βλέπει ότι η δίδυμη φλόγα σου σε απορρίπτει, αυτό σημαίνει ότι σου καθρεπτίζει ένα κομμάτι σου το οποίο. Απορρίπτε ένα άλλο κομμάτι σου, κάπου που απορρίπτει στον εαυτό σου και όσο θεραπεύει αυτή την αυτοαπόρριψη, τότε η δίδυμη φλογό σου σταματάει αμέσω να σε απορρίπτει. Αυτή η διαδικασία δεν χρειάζεται να είναι μακροχρόνια, ούτε να παίρνει δεκαετίε. Το να θεραπεύσει το διαχωρισμό και ότι σου αντικατοπτρίζει τη δίδυμη φλογό σου είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποφασίσει τώρα. Και αν επιμείνει σε αυτή την επιλογή, θα παρατηρήσει ότι έχει πολύ ωραία αποτελέσματα στο ταξίδι αυτό. Αν θες να μάθεις περισσότερα για το φαινόμενο του αντικατοπτρισμού στις δίδυμες φλόγες και πώς μπορείς να το χρησιμοποιήσεις έτσι ώστε να έρθεις σε ένωση με τη δίδυμη φλόγα σου, τότε έχω φτιάξει ένα βίντεο γι' αυτό το οποίο μπορείς να το βρεις εδώ πάνω. Σε ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησες το σημερινό βίντεο και ελπίζω να σε δω στο επόμενο.